Θα σας πω μερικά λόγια από ένα γράμμα ενός φίλου μας ναυτικού. Μας το στείλει στην παρέα στην Αθήνα. Φύγαμε από το Ντουμπάι για Γαλλία. Δύο λάμδα θέλει τώρα η Γαλλία ή ένα. Από σωστογραφία άστα. Αμα τις ψηλές και τις δασίες δεν τις αποχωρίζομαι με τίποτα. Μια νύχτα τις είδα στον ύπνο μου σαν γυφτά και αξυπόλυτα με λαδωμένα μαλλιά και τρόμαξα. Και μια υπογεγραμμένη είδα. Από τότε την μνημονεύω κι αυτή. Όσο για τις περισπωμένες, άμα ταιριάζει, κάνω το χρέος μου. Ήθελα τώρα να είμαι στην Αθήνα, στη στάση του λεωφορείου στην Ομόνια. Να έχει πολύ κόσμο και πολύ ζέστη. Και το λεωφορείο να αργεί. Και όταν θα έφτανα κάποτε στους αμπελοκήπους, να πάρω ψωμί, ψάρια και χόρτα. Και Άγιος ο Θεός. Ήθελα να ξέρω, δεν είστε ευτυχισμένοι? Πήρα ένα γράμμα από τη μάνα μου, όλο τα ίδια μου γράφει. Και πως πάντα το διάβασα πολλές φορές. Ο Κώστας από τα Τρίκαλα, ο ναύτης, με γυρόφερνε. Από τη μάνα σου είναι το γράμμα? Ναι, από τη μάνα μου είναι. Δώσε μου να το διαβάσω. Στις γραμπούσας τα κροτήρι, στις γραμπούσας τα κροτήρι. Εγκλετούσα μια φορά με ένα κρητικό ψαρά. Ένα γέρο καπετάνιο, ένα γέρο καπετάνιο που είχε βάρκα τη χαρά στις γραμπούσα στα νερά. Πλανεύτρα θάλασσα, πλανεύτρα θάλασσα, θάλασσα λέει με το πνίχτρα, θάλασσα λέει με το πνίχτρα, που είναι ο γέρο Μερακλής κι ο παλιός τραγουδιστής. Όλα τα αρμέν αρμενίζουν, όλα τα αρμέν εν αρμενίζουν, με πανιά και με κουπιά στις γραβούσα στα νερά. Μα του τζέκα τα αρμενάκι, μα του τζέκα τα αρμενάκι, δε ξανά γυρίζει πια στις γραβούσα στα νερά. Πλανεύτρα θάλασσα,
θάλασσα, θάλασσα λε, πέντο πνίχτρα, θάλασσα λε, πέντο πνίχτρα.